Εκτός λειτουργίας βρέθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΑ Ζακύνθου μετά από διακοπή της ηλεκτροδότησης που αποδίδεται στην ΔΕΗ. Η ΕΡΑ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ατύχημα λόγω του γεγονότος ότι το ιδιόκτητο οικόπεδο της ΕΡΤ βρίσκεται σε απόσταση 800 μέτρων από το αεροδρόμιο, ενώ ο φωτισμός των κεραίων της ραδιοφωνίας είναι απαραίτητος για την ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου τη νύχτα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ανασάντωση στις τοπικές αρχές που έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου για την αποκατάστασή του. Τελικά το ρεύμα επανασυνδέθηκε λίγο πριν τις 4 χθες το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους παρά τα χτυπήματα που δέχονται. Ναι, ακριβώς χθες το πρωί, ερχόμενοι εδώ για να εργαστούμε εμείς, γιατί θέλω να πω ότι εμείς, παρότι έχει κλείσει η ΕΡΤ, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο και να προσφέρουμε και στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της χώρας αυτής, οι οποίοι αγωνίζονται για να ξεπεράσουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ, διαπιστώσαμε ότι έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ. Αμέσως άρχισε, ξεκίνησε μια κινητοποίηση από τους εργαζόμενους, από τους αλληλέγγυους, και προσπαθήσαμε, ενημερώνοντας και υπηρεσιακούς παράγοντες τοπικούς αλλά και της ΔΕΗ, κυρίως απευθυνόμενες προς τη ΔΕΗ, ότι αυτό εμπεριέχει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν οι κεραίες εδώ τις ραδιοφωνίες, οι οποίες είναι ύψος 130 μέτρα, είναι σε ευθεία από το αεροδρόμιο 800 μέτρα, έτσι, και υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια πτήσεων του αεροδρομίου. Έτσι. Πέρα από το λόγο ότι δεν υπήρχε λόγος να κοπεί, δεν έχει κοπεί πουθενά ρεύμα σε όλη την Ελλάδα στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, έτσι, και μέσα από αυτή τη διαδικασία και την αγωνιστική διάθεση που είχαμε πάνω σε αυτό το θέμα, καταφέραμε μέσα την άλλη μέρα, αμέσως το απόγευμα, να γίνει η επανασύνδεση από τη ΔΕΗ. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε αυτή την ενέργεια από την πλευρά της τοπικής ΔΕΗ. Αυτό το οποίο εμάς μας απασχόλησε και βέβαια πια υπάρχει και στις υπόλοιπες ΕΡΑς σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι ενδέχεται αυτή να ήταν μια ενέργεια ενός γενικότερου σχεδιασμού που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή να δοθεί εντολή στις ΔΕΗ, στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ, να κλείνουν τους περιφερειακούς σταθμούς, δεδομένου ότι πάμε σε προεκλογική περίοδο, και ένα είναι βέβαιο, ότι εμείς αποτελούμε αγκάθι απέναντι σε επιδιώξεις της κυβέρνησης. Άλλη μια προσπάθεια φήμωσης της φωνής που μένει για 9 μήνες τώρα, 8 μήνες στις επάλξεις του αγώνα, έπεσε στο κενό. Ήταν μια προσπάθεια που έγινε για να φημωθεί η ΕΡΑ Ζακύνθου, να φημωθεί η φωνή των εργαζομένων της ΕΡΤ, γιατί μέσα από αυτό το σταθμό είναι η φωνή δικιά μας, είναι η φωνή των συναδέλφων μας από όλη την Ελλάδα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση. Συνεχίζουμε την περιφρούρηση του κτηρίου, που είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Την περιφρούρηση της υλικοτεχνικής υποδομής που υπάρχει εδώ, την περιφρούρηση του πομπού στην περιοχή του Σκοπού. Συνεχίζουμε το τοπικό πρόγραμμα, τις εκδηλώσεις. Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ παρά μόνο σηκωτή. Θα φύγουμε με ψηλά το κεφάλι ή νικητές.